Καλησπέρα. Θα βάλω κάποιες οδηγίες εδώ για να δούμε πώς υποβάλλουμε απάντηση στις εργασίες που στέλνει η δασκάλα. Παίρνουμε στην ΕΜΗ και πηγαίνουμε στο ΕΜΗ Assignments. Πάμε εκεί που λέει Β τάξη, 7ο Δημοτικό Σχολείο. Εκεί μέσα έχει όλες τις εργασίες μας. Και πάμε, οποιαδήποτε και να είναι εδώ πάνω η άσκηση, ε, πατάμε στην υποβολή απάντησης, όποια και να είναι πάνω η άσκηση. Εδώ υπάρχει ένας κειμενογράφος, όπως είναι το Word. Ε, μέσα σε αυτό το κειμενογράφο υπάρχει ένα πλαίσιο και μέσα σε αυτό γράφουμε οποιαδήποτε είναι η απάντηση. Είτε είναι για τη γλώσσα, είτε είναι για τα μαθηματικά ή κάποιο score. Συνήθως σε αυτές τις ασκήσεις που μας βάζει η κυρία Άννα, ε, γράφουμε το σκορ. Εδώ εξηγώ για να γίνει πιο κατανοητό. Γράφουμε το αποτέλεσμα ή το σκορ σε αυτό εδώ το πλαίσιο. Μπορούμε να ανεβάσουμε και φώτο από τη μεταφόρτωση αρχείων κάτω χαμηλά στο μπλε πλαίσιο. Αν είστε σε υπολογιστή, θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο στο πληκτρολόγιο που γράφει print screen. Δηλαδή, εκτύπωση οθόνης. Θα ανοίξετε την εφαρμογή ζωγραφική και θα πατήσετε Paste, επικόλυση, το στιγμιότυπο της οθόνης. Θα αποθηκεύσετε το αρχείο και θα το ανεβάζετε πάλι με τον ίδιο τρόπο εδώ, σε αυτό εδώ το πλαίσιο, στη μεταφόρτωση αρχείων. Εδώ η εικόνα δείχνει πώς θα φαίνεται η απάντησή σας όταν την υποβάλλετε. Μόλις πατήσετε υποβολή, έτσι θα φαίνεται η απάντηση. Εδώ θα εξηγήσω πώς θα υποβάλλουμε απάντηση σε αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις που λέγονται Live Work Sheets και είναι διαδραστικές, δηλαδή απαντάμε μέσα από το φύλλο. Εδώ δείχνω ένα παράδειγμα αφού έχω απαντήσει τις ερωτήσεις. Πατάω κάτω το μπλε κουμπάκι που λέει Finish. Επίτα μου ανοίγει ένα πλαίσιο, στο οποίο μου λέει να τσεκάρω τις απαντήσεις μου ή να τις στείλω κατευθείαν στον δάσκαλο. Εμείς επιλέγουμε το εικονίδιο με το φάκελο που λέει να στείλουμε το mail. Συμπληρώσουμε λοιπόν, τα στοιχεία του παιδιού για να ξέρει και ο δάσκαλος από πού ήρθεν, ήρθε το mail. Ε, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και μετά το email της δασκάλας. Και πατάμε send αποστολή και έφυγε